Ο προφήτης Δανιήλ συγκαταλέγεται στους 4 μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Τον 3ο χρόνο της βασιλείας του Ιωακήμ, στη φυλή του Ιούδα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας ο Ναβουχοδονόσορ εισέβαλε στην Ιερουσαλήμ, την πολιόρκησε και πήρε τους Ισραηλίτες εχμάλωτους στη Βαβυλώνα. Ανάμεσά τους ήταν ο Δανιήλ μαζί με 3 φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Ο νεαρός Δανιήλ εκπαιδεύτηκε για να ενταχθεί αρχικά στο υπηρετικό προσωπικό και στη συνέχεια να αναλάβει καθήκοντα αυλικού αξιωματούχου. Μάλιστα, ανήλθε σε ανώτατα αξιώματα, όχι μόνο στη Βαβυλωνιακή αυλή, αλλά όταν αργότερα η Βαβυλώνα καταλήφθηκε από τους Πέρσες και στην Περσική αυλή. Παρόλο που ο Δανιήλ και οι φίλοι του γαλουχήθηκαν σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον, παρέμειναν πιστοί στο Θεό, με αποτέλεσμα η χάρη του να είναι μαζί τους και να τους βοηθάει να υπερνικούν τα εμπόδια και τις δυσκολίες, οι οποίες πολλές φορές απειλούσαν πολύ σοβαρά την ίδια τους τη ζωή. Οι προφητείες, τα οράματα του Δανιήλ και τα θαύματα που έκανε ο Θεός μέσα από τους 4 φίλους έκαναν και τους 2 ειδωλολάτρες βασιλιάδες, τον Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνας και τον Δαρίο των Περσών, να διακηρύξουν και να λατρέψουν δημόσια το όνομα του Κυρίου, του Θεού των Θεών. Το σπουδαίο και πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα που αναδεικνύεται μέσα από το υπέροχο αυτό βιβλίο είναι ότι ο Θεός κυριαρχεί στην ιστορία του κόσμου, την οποία οδηγεί σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιό του προς την τελική έκβαση που είναι η εγκαθίδρυση της αιώνιας βασιλείας του. Επιπλέον, ότι η πίστη μας και η υποταγή μας στο θέλημα του Θεού δεν θα πρέπει να επηρεάζεται και να εξαρτάται από τις συνθήκες γύρω μας. Τους ανθρώπους που στέκονται με αυτόν τον τρόπο απέναντί του, ο Θεός δεν τους εγκαταλείπει, μένει μαζί τους και τους προστατεύει, τους προμηθεύει, τους οδηγεί και η καρδιά του ευαρεστείται σε αυτούς. Ο Θεός μας ζει και ζει αιώνια. Η βασιλεία του δεν θα χαθεί ποτέ και η κυριαρχία του θα είναι παντοτινή. Αυτός σώζει και ελευθερώνει και κάνει σημεία και θαύματα στον ουρανό και στη γη.